Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Υπουργό Εργασίας για να δούμε τα μέτρα που αφορούν επιχειρήσεις, εργαζομένους. Κυρία Εμιλιανίδου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Έχετε, καταρχήν με τις πληρωμές ξεκίνει πριν από το Πάσχα για τα μέτρα που τρέχουν. Φαντάζομαι θα πληρωθεί ο κόσμος πριν από το Πάσχα. Η προσπάθεια μας, κύριε Κυριάκου, είναι ακριβώς αυτή, να μπορέσουμε για όσες αιτήσεις υποβληθούν έγκαιρα και για όσες αιτήσεις είναι ορθές και μας έχουν στείλει τον τραπεζικό λογαριασμό που θα μπορέσουμε να εμβάσουμε τα επιδόματα να πληρωθούν πριν το Πάσχα. Ναι, αυτό το σχέδιο θα ισχύσει μέχρι πότε, για να δούμε πόση επέκταση δώσατε και τι σημαίνει αυτό για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, κυρία Εμιλιανίδη. Τα σχέδια αυτά, με βάση τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα επεκταθούν μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Δηλαδή τα σχέδια της μερικής αναστολής εργασιών επιχείρησης, της πλήρους αναστολής εργασιών επιχείρησης, τη ειδική άδεια ασθενείας, η ειδική φροντίδα για παιδιά μέχρι 15 ετών και το σχέδιο αυτοτελώς εργαζομένων θα επεκταθούν μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Επιπρόσθετα, για ακόμα 4 μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, θα συνεχίσει η κρατική ενίσχυση αυτών των δίχτυων προστασίας, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω αυτής της κρίσης, αυτής της πανδημίας, δεν θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν αμέσως την οικονομική τους δραστηριότητα. Και για να δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Κυριάκου, αν μία επιχείρηση αρχίσει τη λειτουργία της μετά τις 12 Ιουνίου, αλλά ο κύκλος εργασιών της συνεχίζει να είναι πολύ μειωμένος. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορεί να απασχολήσει όλους τους εργαζόμενους στη δική της επιχείρηση. Στόχος μας είναι αυτόν το 50% των εργαζομένων να συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε με ειδικό ανεργιακό επίδομα, το οποίο από τη μια θα υπάρχει το δίχτυ προστασίας προς το προσωπικό, προς τον εργαζόμενο, και από την άλλη η επιχείρηση δεν θα έχει όλων αυτών όλα αυτά τα λειτουργικά έξοδα τα οποία έχει μια επιχείρηση για να μπορέσει σταδιακά να επανακάμψει. Και θα δίνετε το 50% ή διαφοροποιούνται οι αριθμοί? Οι αριθμοί είναι ανάλογα με την ανάκαμψη και με τη μείωση του κύκλου εργασιών της κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Διαφορετικό είναι η ανάκαμψη, παραδείγματος χάρη, της τουριστικής βιομηχανίας, διαφορετική είναι η ανάκαμψη του λιανικού εμπορίου. Είναι ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε μετά τις 12 Ιουνίου. Μάλιστα, τώρα με ρωτάνε με τους άνεργους τι γίνεται. Το ίδιο που γινόταν και πριν, δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Οι άνεργοι, οι οποιοδήποτε άνεργοι, υπάρχουν οι νομοθεσίες οι οποίες εφαρμόζονται. Πρέπει να πω όμως ότι η έκκληση μας και η προϋπόθεση για ένταξη οποιασδήποτε επιχείρηση στα σχέδια μας είναι να μην απολύσουν οποιοδήποτε εργαζόμενο μέσα σε αυτήν την περίοδο των 7 μηνών. Αυτοί που απέλησαν, τι θα γίνει με αυτούς που έχουν προχωρήσει απολύσεις? Δεν δικαιούνται να ενταχθούν σε αυτήν τη στήριξη, σε αυτά τα σχέδια. Η δική μου προτροπή, η δική μου έκκληση είναι να αποσύρουν αυτές τις απολύσεις και να ενταχθούν στα σχέδια μας. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα που μπορούν να στηρίξουν αυτές τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Τι άλλο διαφοροποιήθηκε από τις χθεσινές ανακοινώσεις, κυρία Εμιλιανίδου, και είναι σημαντικό για τους πολίτες? Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι, εκτός τα άλλα όλα μέτρα που αφορούν την κυβέρνηση και άλλα υπουργεία, όσον αφορά τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι αυτό που έχω πει, κύριε Κυριάκου. Το δίχτυ προστασίας επεκτείνεται ακριβώς για να μπορέσουν να νιώθουν και την ασφάλεια οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρήσεις ότι το κράτος θα είναι δίπλα τους μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση, αυτή η πανδημία την οποία όλοι μας αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Τώρα με ρωτάνε και για τους αυτοτελώς εργαζομένους πώς θα πάρουν το επίδομα, φαντάζομαι μέσα από τις αιτήσεις που υπάρχουν στη διάθεσή τους. Πολύ σωστά. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί πέραν των 20.000 αιτήσεων από αυτοτελώς εργαζομένους. Εργαζομένους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η στήριξη θα συνεχίσει να είναι. Μάλιστα. Σε σχέση, κυρία Εμιλιανίδου, με τα ενίκια, είναι κομμάτι που εμπίπτει στο δικό σας Υπουργείο, γιατί εδώ με ρωτάνε ότι δεν έχουν χρήματα ούτε να πληρώσουν ενίκια, ούτε ενοικιαστές να τους δώσουν, ξέρω εγώ, τα ενίκια που τους χρωστάνε. Αυτό το κομμάτι θα το δει ποιο Υπουργείο και πότε. Είναι κάτι το οποίο μελετάει η κυβέρνηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα τα σχέδια είναι εκεί, υπάρχουν, οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί κατά χιλιάδες, οι πληρωμές πριν από το Πάσχα και όπως και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που αφορούν τους πολίτες και δεν έχουμε οποιαδήποτε εμπόδια σε σχέση με αυτές τις αιτήσεις και τις πληρωμές. Πολύ σωστά τα έχετε αναφέρει, κύριε Κυριάκου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Εμιλιανίδου.